Πέρυσι είχαμε ακούσει θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο. Θα δούμε την πλατφόρμα μπροστά μας και θα μπαίνουμε μέσα να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Αυτό πλέον φεύγει, πάμε τώρα για Μάρτι. Όταν λέμε περιουσιολόγιο, καταρχήν πρώτα απ' όλα τι εννοούμε. Εννοούμε ότι θα υπάρχει αποτύπωση όλων των στοιχείων των οικονομικών του κάθε φορολογούμενου. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με κινητή περιουσία, είτε με ακίνητη περιουσία. Θα δηλώνονται τα πάντα, θα υπάρχουν χρήστες εσωτερικοί και οι εξωτερικοί. Οι εσωτερικοί χρήστες θα είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για το αφημί τους, για να μπαίνουν μέσα να προσθέτουν στοιχεία στο σύστημα. Γιατί, παραδείγματος χάρη, τα χρήματα που έχει κάποιος σε μια θερίδα ή στο σπίτι του οπουδήποτε αλλού, μόνο ο ίδιος τα γνωρίζει για να μπει στο σύστημα να τα δηλώσει. Και θα υπάρχουν και εξωτερικοί χρήστες, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν έλεγχο και θα βάζουν τα στοιχεία πλέον μέσα από διάφορα άλλα πληροφοριακά συστήματα. Να πούμε ότι, για να προχωρήσω τα υπόλοιπα, να τα πει και ο Ηλίας, ότι αυτό έχει εφαρμοστεί και στη Γαλλία σε πλήρη ανάπτυξη και για την ακίνητη και για την κινητή περιουσία. Είδανε μέσα σε ένα χρόνο τεράστια ποσά, τεράστια κεφάλαια να φεύγουν στο εξωτερικό και αποφάσισαν πλέον το περιουσιολόγιο να είναι μόνο για την ακίνητη περιουσία. Mm-hmm. Εμείς εδώ λοιπόν θα το ξεκινήσουμε από την αρχή. Δεν ξέρω πώς θα είναι και τι θα γίνει. Στα σχέδια είναι να δηλωθούν τα πάντα. Αλλά Ελλάδα είμαστε, να το δούμε αποτυπωμένο στο χαρτί. Γιατί και μετά διαβάσαμε και πολλά δημοσιεύματα. Ό,τι δεν δηλώνεται θα γίνεται. Απευθείας κατάσχεση από το δημόσιο. Εντάξει, σχετικό είναι αυτό που θα λειτουργήσει η διαδικασία. Θεωρώ, επειδή τα κίνητα τα γνωρίζουμε, τα κομμάτια των ελληνικών τραπεζικών καταθέσεων είναι γνωστό. Ενδεχομένως αυτό που θα θέλουν να συγκεντρώσουν είναι το κομμάτι του εξωτερικού, που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμο. Βέβαια, υπάρχουν ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών ως προς το ύψος των κεφαλαίων, αλλά επειδή αν πάμε στη λογική του περιουσιολογίου όπως εφαρμόζεται στο πόθεν έσχες, θα πρέπει να δηλώνονται τα πάντα. Άρα και επενδυτικά προϊόντα και ασφαλιστικά προϊόντα και μετοχές ανά τον κόσμο. Δεν περιορίζεται στο κομμάτι που είναι μόνο στην Ελλάδα. Αν πάμε σε αυτή τη λογική λοιπόν, ενδεχομένως αυτός θα είναι ο σκοπός. Mm-hmm. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι εντάξει, το περιουσιολόγιο κάθε χρόνο πάμε σε λογική ότι θα εφαρμοστεί, κάθε χρόνο παίρνει παράταση κτλ. Όταν εφαρμοστεί, δέσμευση και παλαιότερων κυβερνήσεων και αυτής είναι ότι με την εφάρμοση του περιουσιολογίου ουσιαστικά θα καταργηθούν τα τεκμήρια. Ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται και το ένα και το άλλο. Η λογική του περιουσιολογίου θα είναι το να υπάρχει μια αρχικοποίηση της περιουσίας που έχει ο φορολογούμενος, να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί αυτό το στοιχείο μέσω των αναδρομικών ελέγχων που θα μπορούν να γίνουν από τη χρήση του 2013 και μετά που δεν είναι παραγεγραμμένες. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που υπάρχει αρχικοποίηση του κεφαλαίου που έχει ο φορολογούμενος, του χρόνου να υπάρχει ένα συγκριτικό στοιχείο, τι αύξηση παρουσίασε η περιουσία, τι εισοδήματα παρουσίασε ο φορολογούμενος στις φορολογικές του δηλώσεις, είτε στα νομικά πρόσωπα είτε στα φυσικά πρόσωπα. Και αν προκύπτει να έχει αυτή την ακίνητη περιουσία, ενδεχομένως είναι όλα εντάξει.